Ο Χρήστος Λυσέας ποιον συνάντησε? Τη Σύση Φιδά, που έκανε ένα χριστουγεννιάτικο μπαζάρ για καλό σκοπό, για την ελπίδα, και μας μίλησε αποκλειστικά και για τον σύζυγό, που έχει συζητηθεί λίγο τελευταία, γιατί κάποια δήλωση έπαιξε πάρα πολύ για τη διαφορά ηλικίας, επειδή είναι λίγο μεγαλύτερη η Σύση. Ναι, ναι, μόνη της το είπε. Παθαίνω με όλα αυτά, δεν αντέχω πια. Κουράστηκα. Με τις ρίζες. Ποιες ρίζες, καλέ. Για τη διαφορά ηλικίας. Με τις ρίζες που δεν υπάρχουν στον εγκέφαλο, με ανθρώπους που ασχολούνται με την προσωπική ζωή των άλλων. Ναι, αλλά η αλήθεια είναι ότι έκανε μία δήλωση και σχολιάστηκε πάρα πολύ. Η ίδια το είπε. Ποια ήταν? Για τη διαφορά ηλικίας, μωρέ. Εντάξει, κάτι ανώδυνο ήταν, δεν ήταν κάτι φοβερό. Αλλά πάντα αυτά τα ξέρεις, τα πιάνουμε και κάνουμε όπως το ξέρουμε. Όλοι λίγο την τρίχα τριχιά καμιά φορά. Τι πανελάρα κάνουμε σήμερα. Να την ακούσουμε, παρακαλώ. Είπε κι άλλα πολλά. Υπέρλαμπρη όπως πάντα. Κυρία Φιδά, ένα χριστουγεννιάτικο μπαζάρ και για φιλανθρωπικό σκοπό όμως. Ναι, βέβαια, βέβαια. Γιατί μέσα στο πλαίσιο της δημιουργίας, της δημιουργικότητας και όλο αυτό που κάνουμε, είναι σημαντική προσφορά. Στηρίζουμε το Σύλλογο Ελπίδα, στηρίζουμε πάντα τα παιδιά με πολύ αγάπη. Είναι κάτι καινούριο για μένα. Έλεγα ότι πιο εύκολο μου είναι να κάνω οικοδομές παρά αυτό που ασχολούμαι με τα αντικείμενα και είμαι με κόσμο και κάνω αυτό το event. Έχω άγχος, με έχει πιάσει, ξέρεις, στρες. Λέω, στις οικοδομές είμαι άνετη. Πάω εκεί, αυτά, το πάντα, όλο μια χαρά. Αλλά είχα αγαπημένα πρόσωπα. Το πλευρό σας και ο σύζυγός σας, που είναι πάντα δίπλα, σας στηρίζει σε όλα. Ναι, το προσπαθούμε. Αυτό να στηρίζουμε ένας τον άλλο, γι' αυτό είμαστε και παντρεμένοι. Αλλιώς τι να το κάνεις. Είστε μαζί πολλά χρόνια. Η σχέση σας έχει αλλάξει με το πέρασμα του χρόνου. Βέβαια. Καταρχήν δεν υπάρχει γάμος που να κρατάει τόσα χρόνια και να μην έχεις δολοφονικές τάσεις. Είναι κάτι πάρα πολύ σύνηθες. Αλλά όπως όλα τα ζευγάρια, περνάμε από τα πάνω κάτω μας και ξανά προς τη δόξα τραβάμε. Σε ένα τσακωμό ποιος θα κάνει πίσω, εσείς ή εκείνος? Εξαρτάται. Παλιότερα έκανε εκείνος. Τώρα κάνω πιο πολύ εγώ, γιατί βαριέμαι λίγο να τσακώνομαι, δηλαδή δεν μπορώ. Η διαφορά ηλικίας επηρέασε ποτέ αυτό το όριο που έχετε δημιουργήσει οι δυο σας? Καταρχήν, εγώ φαίνομαι μικρότερη του. Είναι οφθαλμοφανές αυτό, οπότε δεν ξέρω τι μου λέτε. Δεν καταλαβαίνω την ερώτηση. Το μάτι μου πήρε εδώ και την κόρη σας, μια κούκλα. Πώς είναι η σχέση σας τώρα που έχει μεγαλώσει? Εντάξει, το παιδί μου είναι τα πάντα για μένα. Όλα είναι για μένα το παιδί μου. Αν μεγαλώνοντας σας πει ότι θέλει να ασχοληθεί με την τηλεόραση, εσείς που έχετε έτσι μια ιδέα τώρα από την τηλεόραση, τι θα της πείτε? Αν θέλει να ακολουθήσει επαγγελματικά κάποιον κλάδο, μορφωθεί πάνω σε αυτό, αποκτήσει εμπειρία, παιδεία πάνω σε αυτό, μάλλον εκπαίδευση, γιατί παιδεία είναι από το σπίτι μας. Γιατί να μην το κάνει? Πώς την βλέπετε εσείς έτσι, έχει καλλιτεχνική φλέβα, προς τα που κλείνει? Κάθε Τετάρτη παίζουμε ποδόσφαιρο, έχουμε και τάπες. Τρίτη, Πέμπτη κάνουμε μπαλέτο. Από την τηλεόραση γιατί λείπετε? Δεν υπάρχουν προτάσεις ή είναι δική σας επιλογή? Μέσα στα χρόνια έχουν υπάρξει αρκετές αξιόλογες προτάσεις. Πρέπει να παίξουν πολλά ρόλο. Εγώ θέλω να είναι στο αντικείμενό μου κάτι. Έχουμε το παιδί πολύ, πολύ φορτωμένο πρόγραμμα. Έχω πολλή δουλειά, πολλά ταξίδια. Δεν έχει τύχει να είναι και κάτι που να πω ότι είναι, είμαι εγώ, νιώθω άνετα να το κάνω. Θα θέλατε να επιστρέψετε κάποια στιγμή? Με ένα project που νιώθω άνετα σε αυτό και μπορώ να το κάνω τη δεδομένη στιγμή, γιατί όχι, άχι μου λείπει. Έχω χάσει τον ύπνο μου, δεν μπορώ να φάω. Ισχύει ότι σας είχαν κάνει πρόταση και για το Castle Trust, το Star. Ναι, ωραία ήταν, ναι, μου κάνα την πρόταση, δεν μπορούσα. Ήτανε, δεν βγαίνει, είναι αυτό το, δεν βγαίνει, είναι 24, δεν έχει παραπάνω. Χαρούμενη πολύ φαίνεται. Ναι, και εμείς. Ένας, δηλαδή σου δίνει την αίσθηση ότι είναι μια ευτυχισμένη γυναίκα που περνάει καλά, το καταλαβαίνεις, όχι από τις απαντήσεις, από τη διάθεσή της. Και από το πόσο ακούει τις ερωτήσεις. Νομίζω από τις πιο σικάτες γυναίκες που έχουν περάσει από την ελληνική τηλεόραση και χαίρομαι ιδιαίτερα που επιτέλους και ένας άνθρωπος λέει ότι το παιδί μου, άμα του αρέσει, να ακολουθήσει την τηλεόραση. Για την παιδεία διαφωνώ, ότι την παιδεία τη λαμβάνεις μέσα από τη μόρφωση και το συνολικό. Το άλλο το παίρνεις από το σπίτι. Αλλά μπράβο της που δέχεται ότι το παιδί της, αν ασχοληθεί για την τηλεόραση, είναι OK με αυτό. Ναι, η Φιδά έχει αισθητική και στη ζωή, γι' αυτό έχει και στην τηλεόραση. Δηλαδή, εγώ την ακολουθώ στο Instagram χωρίς να την γνωρίζω προσωπικά, για να κλέβω λίγο εικόνες από το σπίτι της και από τα ρούχα της. Εμένα πάντα μου άρεσε ως γυναίκα η αισθητική της και μου αρέσει πάρα πολύ που στις ερωτήσεις, που μπορεί να είναι λίγο πιο έτσι εχμηρές και επιπεράτες, τη βλέπεις ότι δεν ταράζεται. Είναι ατάραχη. Απλά να της πω μια συμβουλή. Εγώ πια μεγαλώνοντας, στον καυγά υποχωρώ για να γλιτώνω. Ναι, από αυτές τις Ιάφρο. Αυτό είπε και αυτή, ότι βαριέται πια να τσακώνεται. Δεν μα αφήνει άφρο να την υποχωρεί, αγάπη. Πάντως αυτή την πτυχή δεν την βγάζει εδώ στην εκπομπή.
Εσύ το λες που μου επιτίθεσαι live. Λέω, αυτό σου λέω. Για πες τώρα. Αυτή την πτυχή δεν την έχουμε γνωρίσει. Κάνε σταμάτα εσύ, τον πειράζω αμέσως να μπει στη μέση να μας χωρίσεις. Άσε μας λίγο να κάνουμε μανούρα. Ας πιούμε ένα καφέ έξω να πούμε λίγο οι δικαιώμασες. Όχι, εγώ υποχωρώ. Εδώ η γυναίκα πάντως είναι λαμπερή πάρα πολύ γιατί έχει πολύ ωραίο χιούμορ. Εγώ έχει. Νόμιζα να πει πολύ ωραίο άντρα και εδώ μάλιστα. Δεν ξέρω τον άντρα. Που προφανώς είναι πολύ ευτυχισμένη. Εσύ μην μιλάς για το ζευγάρι. Α, το ζευγάρι ήσυχο εσύ. 10 χρόνια μαζί είναι και μια χαρά είναι τα παιδιά. Πάνε και αυτοί. Σταμάτα ρε. Ντροπή. Μη με πιάσει ποτέ στο στόμα σου όταν έρθει. Δεν έχει σχέση, οπότε τι αγχώνεσαι. Ναι, γενικά μη με πιάσει ποτέ στο στόμα σου. Να έρθει ο γουράκι από εδώ να πάω από εκεί. Είμαι γουρλή εγώ, σα παρακαλώ. Είσαι! Είμαι γουρλής.